Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μετά από πολλά χρόνια, τον συμπολίτη μας, ηθοποιό, τον κύριο Γιώργο Σταυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Τελευταία φορά που τα λέγαμε, ο κύριος Σταυρόπουλος, μία από τις τελευταίες φορές, γιατί αρκετές φορές με θειάσους επισκεφθήκατε τη γενέτειρά σας. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, κάτω στο αμφιθέατρο οι παραστάσεις. Και εδώ και στο, θερινό, αμφιθέατρο. Ναι. Οπότε μας δινόταν η ευκαιρία να ανεβαίνει ο θείασος επάνω και να συζητάμε μαζί τους. Τελευταία φορά ήταν με το θείασο του αείμνηστου του Βέγκου, θυμάμαι. Μου φαίνεται πρέπει να ήταν και ο Στάθης ο ψάλτης. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος. Ο Βέγκος ήταν. Γιατί τους φιλοξένησε στο σπίτι μου, το οποίο δεν υπάρχει. Θα τα πούμε και αυτά. Είχε τις περιπέτειες. Όχι, απλώς έτσι για να θυμάμαι τις σκηνές. Τις οποίες πήραν και πανελλήνια διάσταση. Ναι, ευτυχώς, όχι ευτυχώς. Όλη η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε. Όλη, εκτός από τους Ξανθιώτες. Το παράπονο μου. Γιατί το λέτε, κύριε Σταυρό? Θα το πω. Θα σας το πω μετά. Ωραία. Πάμε λοιπόν λίγο στο ξεκίνημα της μακράς αυτής πορείας που έχει να παρουσιάσει ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος σε όλο το εύρος του θεάματος, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεοπτικά σίριαλς, πάρα πολλά συμμετοχές, πάρα πολλές, κύριε Σταυρόπουλε. Και αξιόλογα σίριαλ, τα οποία είχαν και διάρκεια, 3 χρόνια, 4 χρόνια το καθένα. Το περιβόλιο. Περάσατε δηλαδή από όλους ουσιαστικά τους τομείς του θεάματος. Κοιτάξτε, κυρία Οικονόμου, είχα την τύχη, την ευλογία του Θεού να γνωρίσω και να συνεργαστώ με όλα τα θηρία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Κοντά τους έμαθα να είμαι τίμιος άνθρωπος. Αυτό σας λέω μόνο. Θελήθος το θεατρικό σαν. Και για να σας διευκολύνω, ξεκινώντας από την Ξάνθη, ένα παιδί φτωχό, χωρίς μία δραχμή στην τσέπη μου, ξεκίνησα να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου, να βγω στο θέατρο. Και πήγα στην Αθήνα. Πότε? Μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, έφυγα για την Αθήνα. Τότε ήταν εξατάξιο το γυμνάσιο. Ναι. Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας. Ναι, και φύγατε στην Αθήνα για να κυνηγήσετε το όνειρό σας. Θυμάμαι το πρώτο ένσημο. Δηλαδή 18 χρονών. 17-18 χρονών. Με τον πατέρα μου και τη μάνα μου έζησα 18 χρόνια. Έφυγα από την Ξάνθη. Η τύχη με έφερε κοντά να συνεργαστώ και να γνωρίσω τον Θανάση Βέγκο, με τον οποίο ήμασταν 36 χρόνια συνέχεια μαζί, χειμώνα καλοκαίρι. Έγινα μέρος της οικογένειάς του. Αυτό ήταν για μένα η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου. Δεν συνεργαστήκατε μόνο βέβαια με τον Θανάση Βέγκο. Ναι, αλλά... Ο Στάθης ο ψάλτης, πάρα πολύ. Ο Στάθης ψάλτης ήταν αδερφός μου, λόγω και ηλικίας, λόγω και... Με το Στάθη ήμασταν πιο πολύ και στο Γλέντι. Ο Θανάσης ήταν οικογενειάρχης, ο οποίος ήθελε να φάει με την οικογένειά του, με μένα, οπωσδήποτε έπρεπε να είμαι και εγώ μαζί. Αλλά με το Στάθη, λόγω του ότι δουλεύαμε και στα μπουζούκια, το βράδυ ήμασταν ξενύχτηδες. Τώρα τι μου λέει ο κύριος Σταυρόπουλος, λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Του λέω, περάσατε σχεδόν από όλους τους τομείς. Και μου λέει από όλους και από τα μπουζούκια. Και του λέω, πώς έγινε αυτό, παίζατε θέατρο. Κάναν happening στα μπουζούκια παλιά. Ακριβώς. Όταν γινόταν οι διάφορες γιορτές με το κόψιμο της πίτας, οι διάφοροι σύλλογοι. Καλούσαν ηθοποιούς. Ναι. Και άλλοι. Θυμάμαι και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Γιώργος Πάντζα. Και με τον Πάντζα εδώ έχω δουλέψει σε νυχτερινό κέντρο. Δηλαδή, ήμασταν στο θέατρο και το βράδυ μετά την παράσταση πηγαίναμε στο κέντρο. Ήθελα να σας πω ότι είχα την τιμή, την τύχη να γνωρίσω και να δουλέψω με τη Σοφία Βέμπο. Υπάρχουν σκηνές στο αρχείο της ΕΡΤ που από τότε που κάναμε διάφορες εκδηλώσεις με τη Σοφία Βέμπο και στο θέατρο. Αυτό πότε έγινε, κύριε Σταυρόπουλο, στο ξεκίνημα? Στο ξεκίνημα, ναι. Στο ξεκίνημα. Ακόμη, πρέπει να ήμουν ακόμη μαθητής. Και με τη Σοφία Μπέμπο θυμάμαι στο θέατρο της, γιατί δούλεψα σε όλα τα θέατρα της Αθήνας. Την Ελλάδα την έχω περπατήσει βήμα-βήμα.
Δούλεψε στα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Κύπρου. Με περιοδίες. Με περιοδίες. Με τον Θανάση Βέγκο και το Στάθη. Για τους ομογενείς μας, βέβαια. Πιο πολύ με τον Θανάση Βέγκο. Γιατί όταν πήγαμε στην Αμερική, παίξαμε στο Madison Square, σε ένα θέατρο, το μεγαλύτερο θέατρο της Νέας Υόρκης. Είχε 12.000 θεατές εισιτήρια και έξω μείνανε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμος. Και θέλω να σας πω ότι έχω γνωρίσει τα πάντα. Δούλεψα με ποιους, με τις αδερφές Καλουτά, με τον κύριο, με τον Ρώστο Μακρύ, άσε με τον Σταυρίδη, με τον Γιονάκη, με τη Βασιλιάδη, ήμασταν και χειμερινοί κολυβητές, γιατί ήμουν και χειμερινός κολυβητής. Τι να, τώρα τα πιάσαμε πολύ ανακατεμέρα. Όλη ουσιαστικά η αφρόκρεμα του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου και δίπλα ο Γιώργος Σταυρόπουλος. Ακριβώς. 36 χρόνια, είναι μια ζωή κύριε Σταυρόπουλο. Κοιτάξτε, όταν έφυγα από την Αθήνα και κατέβηκα, όταν έφυγα από την Ξάνθη και κατέβηκα στην Αθήνα, η τύχη με έφερε, ενώ ήμουν πρωτοετής ακόμη. Είχατε κάποιον γνωστό? Τίποτα. Δηλαδή κατέβηκα στην Αθήνα άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Δεν ήξερα που πάω, δεν ήξερα τι κάνω, δεν υπήρχε ενημέρωση από εδώ να μπορέσω να ενημερωθώ την προετοιμασία για να πω στη δραματική σχολή. Τότε υπήρχαν τρεις σχολές μόνο. Θέατρο, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και η Σχολή Σταυράκου. Στο Εθνικό Θέατρο δεν μπορούσα να μπω. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ούτε εκεί, γιατί είχα καθυστερήσει. Και έτσι υποχρεώθηκα και πήγα έδωσα εξετάσεις και μπήκα στη σχολή του Σταυράκου. Πρωτοετής ακόμη, ο μεγάλος, αυτός ο μεγάλος ηθοποιός, ο εκπληκτικός άνθρωπος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ανέβαζε στο Θέατρο Α το 61. Στο Θέατρο Α ανέβαζε την επιθεώρηση «Το Συνικό Τείχος» με την Αλίκη τη Γεωργούλη. Σκηνοθεσία Μπάκα, σκηνικά κοστούμια Τσαρούχης. Γιάννης Τσαρούχης. Συνεργάστηκα με τον Γιάννη, γνώρισα τον άνθρωπο αυτό, αυτόν τον μύθο, τον γνώρισα. Και είδα... Σας επέλεξε, υποψιάζομαι, από την σχολή. Ήρθε από τη σχολή και πήρε δύο παιδιά. Εμένα και θυμάμαι κάποιος Γιάννης Ιωαννίδης, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ο οποίος ήταν από την Κομωτινή. Και κάναμε και παρέα, γίναμε φίλοι. Μετά χαθήκαμε. Και μάλλον δεν ακολούθησε. Δεν ξέρω τι έγινε με το παιδί αυτό, χαθήκαμε. Θυμάμαι τότε με τον Αλεξανδράκη, τώρα δεν ξέρω, μιλάω, τι να σας πω. Δεν έλεγα ότι καλημέρα στη σκηνή, ήμουνα κουβάρσος. Αλλά συμμετείχα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μάλιστα η Αλίκη, η Γεωργούλη, έλεγε τον Αλέκο: «Αλέκο, διώξω από δίπλα σου, σου κλέβει την παράσταση». Μου λέει: «Τι κάνεις ρε?» «Ό,τι μου είπες να κάνω». Του λέω: «Αυτό κάνω». Μου λέει η Αλίκη: «Σου κλέβει το χειροκρότημα». Αστευόμαστε. Και μου λέει στο τέλος, αυτός ο χρυσός άνθρωπος, μου λέει: «Μην αλλάξεις, μείνε όπως είσαι και θα κερδίσεις». Σε αυτά χαρακτήρα υποψιάζομαι, κύριε Σταυρόπουλο. Αλλά ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Εκπληκτικός. Τους ηθοποιούς τους είχε καλύτερα από τον εαυτό του. Θυσίαζε την καριέρα του για τους ηθοποιούς. Νομίζω όλοι αυτοί, όλα αυτά τα... πώς να τα χαρακτηρίσω, έτσι, τα θεατρικά μεγέθη απίστευτα μεγάλα, έχουν αφήσει τέτοια δείγματα. Θανάσης Βέγκος. Ναι. Έβαζε τους συνεργάτες του πάνω από τον ίδιο. Και όχι μόνο. Είχαν αυτό που λέμε ήθος, το οποίο είναι και απαραίτητο. Και είναι και αυτό που διδάσκει το θέατρο. Κοιτάξτε, για μένα τώρα με πλησιάζουν άνθρωποι κάποιας ηλικίας. Μου λέει: «Εγώ μεγάλωσα με εσάς». Λέω: «Όχι», μου λέει, «εγώ θυμάμαι τις ταινίες σας και τις ατάκες που λέγατε». Μου λέει: «Τα θυμάμαι όλα». Λέω: «Εγώ δεν θυμάμαι τίποτε». Μετά από τόσα σύριαλ. Και μου αρχίζουν και μου λένε ολόκληρα κατεβατά από διάφορους ρόλους και από αυτά, από τα διάφορα έργα. Σας έχετε μετρήσει ποτέ τους ρόλους τους οποίους σε αυτή την 36χρονη πορεία κληθήκατε να ερμηνεύσετε? Κοιτάξτε, στο θέατρο
στο θέατρο από την ημέρα που βγήκα πρωτοετής μαθητής μέχρι που... Τώρα, όταν πέθανε ο Θανάσης ο Βέγκος, πήρα την απόφαση να σταματήσω κι εγώ από το θέατρο. Αυτό θα σας το ρωτούσα. Ήσασταν πια πολύ δεμένοι. Γιατί το κάνατε όμως, κύριε Σταυρόπουλο? Κοιτάξτε, ύστερα από 36 χρόνια... Συναισθηματική φόρτιση. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσατε. Δεν μπορούσα. Χωρίς το Θανάση Βέγκο. Ξέρετε, με το Θανάση το Βέγκο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να δουλέψω μαζί του. Δεν ήθελα να δουλέψω μαζί του. Γιατί σας είχαν πει ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος? Ο επιχειρηματίας, ο Ηλίας ο Μαρασούλης, που δούλευε ο Θανάσης στο Δελφινάριο, ήταν κολλητός μου. Ο πρώτος που γνώρισα όταν μπήκα στο θέατρο, εκτός από αυτό το φίλο μου από την Κομωτινή, ήταν ο Ηλίας ο Μαρασούλης, ο οποίος μόλις είχε έρθει και αυτός από το χωριό του, ένα παιδί, από το διάσελο Τρικάλων, χωρίς μία γραμμή. Ήμασταν κολλητοί. Ναι. Να σας πω τώρα, όταν σχολάγαμε από το θέατρο, επειδή μέναμε, εγώ έμεινα στην Πλάκα και αυτός στο Μακριγιάννη, ξεκινάγαμε να πάμε το βράδυ μετά τη δουλειά στο σπίτι μας. Λεφτά δεν υπήρχαν. Το μεροκάματο, αυτό ήταν για εκείνη την εποχή, ήταν τέλος πάντων. Πενιχρό. Δεν έφτανε. Παίρναμε ένα, τότε ήταν τα στραγάλια σε χωνάκια μας τα βάζανε. Παίρναμε ένα χωνάκι στραγάλια, τρέχαμε στο δρόμο στραγάλια. Και πηγαίναμε με τα πηγαίναμε πόδια. Στο σπίτι με τα πόδια, τρώγαμε ένα ποτήρι νερό να φουσκώσουν τα στραγάλια για να χορτάσουμε. Βέβαια, ο Θεός μου τα έφερε βολικά μετά. Ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια, γιατί ξεκινήσατε από το μηδέν, κύριε Σταυρόπουλο. Από το μηδέν. Από το μηδέν. Και... Έπρεπε να έχετε στέγη. Έπρεπε να τρέφεστε. Έπρεπε να σπουδάσετε. Συγχρόνως, έξοδα. Συγχρόνως σπούδαζα και έπαιζα. Τα λεφτά που έπαιρνα από το θέατρο δεν φτάνανε για να πληρώσω τις σπουδές. Η τύχη μου με έφερε να γνωρίσω στο θέατρο με τον Αλεξανδράκη έναν τεχνικό που ήταν στα μικρόφωνα ηχητικό, ο οποίος δούλευε στην τότε η ΕΝΕΡ, ηχολήπτης, και από τη Θεσσαλονίκη. Τον θυμάμαι, ο Γιάννης ο Πορετσάνος. Ο γιος του ήταν μετέπειτα εκφωνητής στην ΕΝΕΡ. Και είχαν ένα στούντιο αυτή τότε και με πήρε, μου λέει, να άρχισε να βοηθάς, να παίρνεις τις ταινίες, να τις πηγαίνεις στην ΕΝΕΔ, αυτά ξέρω εγώ, και μου βγάζανε ένα χαρτζηλίκι εκεί πέρα και κοιμόμουν μέσα στο στούντιο. Οπότε είχα εξασφαλίσει και στέγη στην αρχή. Και οπότε κάπως τα βόλευα. Δύσκολα μεν, αλλά... Ναι. Με το Θανάση που σας είπα ότι και τύχη. Δεν ήθελα αυτό να δουλέψω. Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί ο Ηλίας ο Μαρασούλης, μια βαθιά φιλία, ναι, αδελφική, ο Ηλίας ο Μαρασούλης που ξεκίνησε από αντιπάθεια. Ναι, ο Ηλίας ο Μαρασούλης από δεύτερος, τρίτος βοηθός ηλεκτρολόγου, μάζεψε κάποια λεφτά, ξαφνικά άρχισε να κάνει κάποιες, έπαιρνε τα μπάρ από τα θέατρα και τα δούλευε με την οικογένειά του. Ναι, συγκέντρωσε ένα ποσό και πήγε και πήρε το Δελφινάριο. Το είχαμε κάνει στον πληστηριασμό και το πήρε αυτός. Και έκανε τον πρώτο θίασο. Εγώ τότε ήμουνα με τον Τάκιο τον Μακρύδη στο Ρεξ. Όταν έκανε τη δουλειά μου λέει, έλα στο Δελφινάριο. Του λέω, δεν μπορώ να έρθω, του λέω, Ηλία, στο Δελφινάριο. Είμαι με τον Τάκιο τον Μακρύδη. Του λέω, έχω δώσει το λόγο μου, του λέω, και εγώ του λέω, όταν δίνω το λόγο μου, ο λόγος μου, του λέω, είναι συμβόλαια. Μου λέει, όποτε χρειαστεί, το Δελφινάριο είναι στη διάθεσή σου. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμόσαστε την εποχή που κάηκε το Ρεξ. Ναι, ναι. Είχαμε κάνει πρόβα τζενεράλε από βραβείς. Το πρωί φύγαμε, είχαμε ξενυχτήσει. Ανεβάσαμε τη Μαντάμ Ορτάνς με την Αλιφέρη. Και φύγαμε το πρωί να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να ετοιμαστούμε. Το βράδυ είχαμε πρεμιέρα. Και μας πήραν τηλέφωνο ότι πήρε φωτιά το Ρεξ και καίγεται. Και τελείωσε. Και έμεινε χωρίς δουλειά. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Ηλίας και μου λέει, τώρα θα έρθει στο Δελφινάριο. Του λέω, τώρα θα έρθω. Και πήγα και ήταν και ο Βέγκος. Είχα ακούσει για τον Βέγκο ότι ήθελε να είσαι στην ώρα σου, να μην αλλάξει ούτε ένα και από το κείμενο, στην κίνηση, στα αυτά. Μετά έκανε πολύ σκληρές πρόβες
ήθελε τη λεπτομέρεια. Εγώ δεν είχα τόσο πολύ... Τελειομανής. Δηλαδή, μετά που τον γνώρισα, είδα ότι αυτή η τελειομανία του ήταν και η οικονομική του καταστροφή. Κάποια στιγμή είχε καταστραφεί οικονομικά, έκανε και μεγάλα ανοίγματα, ναι. Επιχειρηματικά. Η τέχνη έχει κόστος, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό. Όταν είχε κάνει την πρώτη του... Είχε κάνει δική του εταιρεία, νομίζω. Και η εταιρεία ήταν η κινηματογραφική. Μπράβο. Το Φοβού. Ταινίας γέννου. Όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση... πώς το λεγόταν, θα το θυμηθώ, θυμάμαι τη σκηνή για τους τίτλους, μία σκηνή για τους τίτλους, για να πέσουν οι τίτλοι, τη γυρίζαμε ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα γυρίζαμε σκηνή για τους τίτλους, η οποία σκηνή ήταν τρέχει στους δρόμους της Αθήνας και κάπου τρακάρει με τη μοτοσυκλέτα και του φέρει το κράνος και δείχνει το κράνος που κατρακυλάει στους διάφορους δρόμους της Αθήνας. Αυτή και εκεί πέφτουν οι τίτλοι. Αυτή τη σκηνή τη γυρίσατε ένα μήνα. Ένα μήνα τη γυρίζαμε. Επανάληψη. Πόσα χιλιόμετρα, φίλμ. Να φανταστείτε ότι στο Μακρυγιάννη που χρειάστηκε μια σκηνή που γλιστράει, στρώσανε όλο το δρόμο με βούτυρο. Για να γυριστεί μια φανεί, σκηνή μερικά δευτερόλεπτα. Να φανεί πραγματική, ναι. Ρεαλιστική. Ναι, ναι. Η πτώση. Ναι. Πράγμα επικίνδυνο και για τον ίδιο, αλλά αυτό ήταν ο λόγος. Άμα θα βλέπατε το κεφάλι του, ήταν όλο μέσα στα σημάδια και τα χτυπήματα. Το χαρακτηριστικό που πήγαινε πέρα στην Τζαμαρία με το κρίσταλο και του είπαν θα αλλάξουμε το κρίσταλο να βάλουμε τζάμι και λέει όχι, το κρίσταλο το ίδιο. Και μπήκε και έσπασε το κρίσταλο της Τζαμαρίας σε μια ταινία. Δεν δεχόταν σκαντέρ. Έκανε σκηνές επικίνδυνες μόνος του. Πάντα. Πώς η αντιπάθεια λοιπόν έγινε στη συνέχεια τόσο μεγάλη αδελφική αγάπη? Τελικά εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν και βοηθός σκηνοθέτη. Οπότε ήξερα το έργο όλο απ' έξω. Δεν έβγαινα στο νούμερο του Βέγκο, ούτε είχα καμία. Όπως γνώρισα αυτά. Γενεράλε, σε μία πρόβα. Υπήρχε μια υδραυλική σκάλα η οποία έφευγε και ερχόταν στο κέντρο και γινόταν με το υπόλοιπο σκηνικό και ένας ηθοποιός που ήταν αφηρημένος, δεν ξέρω τι έγινε, του πιέσε η σκάλα το πόδι και τον πήγαν στο νοσοκομείο και μου λέει Μεταξόπουλος, Σταυρόπουλε, θα βγεις στο νούμερο του Βέγκο, θέλεις δεν θέλεις. Τον αντικαταστήσατε. Και τον αντικατέστησα. Τελείωσε το... Η παράσταση, καθίσαμε στο φουαγέ να ξεκουραστούμε, ο κόσμος χιλιάδες αυτά, ξέρω εγώ, με πλησιάζει. Ο ίδιος να με ευχαριστήσει. Λέω, δεν έκανα τίποτα, λέω, τη δουλειά μου έκανα. Άρχισε από τώρα, μου λέει, πώς, πού μένεις, του είπα, στο Παγκράτη, πώς πας, λέω, παίρνω το λεωφορείο και πάω. Μου λέει, θα σε πάω εγώ. Λέω, εντάξει, πώς γυρίζεις με το λεωφορείο, μη φεύγεις, θα σε φέρω εγώ. Έτσι άρχισε αυτά. Και μετά πιο κοντά. Σας πήγαινε και σας έφερνε, ναι. Στο θέατρο. Ναι. Θέατρο σπίτι. Ναι, ναι. Μετά με κάλεσε στο σπίτι. Προφανώς κάτι είδε, βρε κύριε Σταυρόπουλε. Κάτι θα είδε. Προφανώς. Προφανώς ένας άνθρωπος τόσο τελειομανής, προφανώς είδε κάτι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά κλήθηκε να αντικαταστήσει έναν συνεργάτη του. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρξε ξαφνικά μια τέτοια χημεία. Ο Θανάσης είναι για μένα, εγώ το βράδυ κάνουμε γυρίσματα, κάνουμε πρόβες, κάνουμε σαν να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Δεν έχει πεθάνει για μένα ο Θανάσης, παρόλο που ξεψύχησε στην αγκαλιά μου, στα χέρια μου, εγώ το κλείσα τα μάτια. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Και εκμυστηρεύτηκε ο κύριος Σταυρόπουλος και κάποιες έτσι στιγμές από αυτές τις... από τη φυγή του Θανάση του Βέγκου τώρα πρόσφατα, μάλιστα, κύριε Σταυρόπουλο. Ναι, ναι. Για το θάνατό του. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο έχει μείνει από το Θανάση του Βέγκου νομίζω είναι πρώτον το γέλιο του άφθονο που χάρισε στον κόσμο και έχει τον ακολουθεί, ακολουθεί το όνομά του ο πολύ καλός άνθρωπος. Κοιτάξτε,
εάν η Εκκλησία δεν κάνει, θα είναι τυχαίο, υποψιάζομαι. Εάν η Εκκλησία κάνει Αγίους και Οσίους, έπρεπε το Θανάση να τον κάνει όχι Άγιο, Οσιομάρτυρα. Όχι για αυτά που προσέφερε, το γέλιο και αυτά, αυτά που έκανε, αυτά που ξέρω εγώ, σαν άνθρωπος, που βοηθούσε τους πάντες. Βοηθούσε τους πάντες. Η οικογένειά του δεν ήξερε τίποτε. Όλα τα μυστικά του τα ήξερα μόνο εγώ. Αυτό ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος, μεγάλος ηθοποιός και από ό,τι φαίνεται μεγάλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει, όχι ηθοποιός, άνθρωπος, μικρό παιδάκι που να μην ξέρει το Βέγκο. Κύριε Σταυρόπουλε, πάλι θα σας φέρω στην Ξάνθη πριν φύγετε για Αθήνα. Πώς το Γιώργο το Σταυρόπουλο του μπήκε το μικρόβιο να θέλει να γίνει ηθοποιός, σκήνα τα χρόνια. Δεν ξέρω εγώ, πριν από 36-40 χρόνια. Δεν ήταν και μια επιλογή από τις πιο, έτσι αν θέλετε, εύκολες. Ναι, δεν ήταν εύκολο και το επάγγελμα ήταν και λιγάκι, δεν ήταν σε πολύ καλή... Δεν είχε καλή φήμη. Φήμη, ναι. Ηθοποιός, καλλιτέχνης, αυτά. Ο κόσμος νόμιζε ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, αλλά... Κάτι γυμνάσιο... μυθικό. Ναι. Όταν διάβασα την Ιφηγένεια Ιναυλίδη και αυτά και ξέρω εγώ και άκουγα για την παράσταση αυτή, έλεγα... Πού στο σχολείο. Από το γυμνάσιο ακόμη. Και έλεγα ότι άρχισε κάτι να με ερεθίζει, κάτι να... Και έλεγα μαθαίνατε ότι... δηλαδή για το θέατρο. Ναι. Από τα έργα των μεγάλων αυτών. Και δεν είχα φίλους και αυτά να συζητάμε γύρω από το θέατρο, να ανοίξω τις ιδέες μου, να μάθω περισσότερα. Προσπαθούσα από κάτι περιοδικά που κυκλοφορούσαν κάπως να δω πώς μπορώ να πλησιάσω, έστω να προετοιμαστώ. Γιατί... Εκείνη την εποχή ερχόντουσαν περιοδοί εστίαση εδώ στην περιοχή, στην Ξάνθη. Δεν ερχόντουσαν όχι, τότε. Όχι. Το παράπονο μου, ξέρετε ποιο είναι για την Ξάνθη? Ότι δεν υπάρχει θέατρο. Η μόνη κάποιες πόλη στην Ξάνθη. Όχι. Κάποιες προσπάθειες γίνονται, βέβαια ιδιωτικά, όχι. Η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν έχει θέατρο. Οι μικρότερες κομοπόλεις έχουν θέατρο 5.000 θέσεων. Α, λέτε για θέατρο υποδομή. Υποδομή. Δηλαδή, παίξαμε στο θέατρο το Αμφιθέατρο. Ναι. Την Ειρήνη του Αριστοφάνη με το Βέγκο. Ναι. Ξέρετε ότι κάτω ψήνανε σουβλάκια και χταπόδια και αυτά. Και πάνω γινόταν, παίζαμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη και δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή από τη Τζίκνα. Δηλαδή για να παίξεις από το θέατρο πρέπει να καταραστείς τον ηθοποιό. Να τον τιμωρήσεις να παίξει. Παίζαμε στο αμφιθέατρο κάτω. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Δεν είχε ηχητική εγκατάσταση. Τα καμαρίνια ήταν σε άθλια. Πίσω από τη σκηνή αλλάζαμε και κινόμασταν. Χρειάζεται ένας χώρος, λέτε. Τώρα δεν θέλω να πω, γιατί με το συγχωρημένο τον Αμυρίδη, πάντα όταν ερχόταν στην Αθήνα, πάντα ερχόταν και με έβρισκε και κουβεντιάζαμε και εδώ, κουβεντιάζαμε, ψάχναμε να βρούμε χώρους. Έλεγα, σε όλη την Ελλάδα όλα τα νταμάρια έχουν αξιοποιηθεί με τη Μελίνα, τη Μερκούρη και γίνανε θέατρα. Εδώ στην Ξάνθη δεν υπάρχει ένα νταμάρι. Ψάχναμε στις καπνοποθήκες. Μάλιστα. Οι οποίες καταραίουν, φανταστείτε να γινόντουσαν τέτοιοι. Το άκουσα, το διάβασα. Και μάλιστα τώρα που καθόμουν εδώ, που είμαι εχμάλωτος. Τώρα που είμαι εχμάλωτος εδώ, κάθισα και έκανα, έτσι που καθόμουν στο σπίτι, κάθισα και έκανα δύο μεγάλες μακέτες. Είχα φανταστεί, επειδή έχω γυρίσει και έχω δει, είχα φτιάξει μια μακέτα ένα μητροπολιτικό πάρκο για την Ξάνθη, με θέατρο μέσα, με χώρους αναψυχής, και είχα φτιάξει και ένα θέατρο το οποίο για το κέντρο της πόλης, το οποίο ήταν, είχα πάρει από διάφορα αρχαία θέατρα και έκανα μια μακέτα. Βέβαια ήθελα να τα παρουσιάσω, να τα δώσω κάπως σε κάποιον υπεύθυνο εδώ, αλλά δυστυχώς με το σπίτι μου που κάηκε, καήκαν και αυτά μέσα και δεν πρόλαβα να τα δώσω πουθενά. Μάλιστα. Θα την πούμε και αυτή την ιστορία. Τον πονάει τον Γιώργο τον Σταυρόπουλο. Η αλήθεια είναι αυτή, και δεν ήταν μικρή αυτή η περιπέτεια που πέρασε.
Αλλά ας μείνουμε λίγο ακόμη στα καλλιτεχνικά. Θέλω να μας πει ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος πώς αισθάνθηκαν οι δικοί του άνθρωποι, οι γονείς του, οι φίλοι του εδώ στην Ξάνθη, όταν τον πρώτο είδαν, όχι στο θεατρικό σανίδι, στο γυαλί της τηλεόρασης. Πρώτη τότε, αντίδραση. Ειδικά οι φίλοι που... Να σας πω τώρα, μιλάμε τόσο... Πάνω από 100 συμμετοχές, έτσι, σε ναι, πάρα πολλές. Θέλω να σας πω, αμέτρητη. Είχα λάβει μέρος... στον άγνωστο πόλεμο του Φόσκολου. Δύο σκηνούλες έκανα. Στη δεύτερη σκηνή με πηγαίνω στο εκτελεστικό απόσπασμα για να εκτέλεσε. Ήμουν ο πρώτος, δεν θέλω να το πέρα αυτό, έτυχε. Είχαν έρθει στην Ξάνθη, στην Αθήνα τότε οι πρώτες τηλεοράσεις. Να σας πω και το άλλο. Ίσως είμαι ο πρώτος ή από τους πρώτους ηθοποιούς που βγήκαν ζωντανά στον αέρα. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Όταν ήταν η ΕΝΕΒ στη Γεωγραφική Υπηρεσία, στο πεδίο του Άρεως. Εγώ δούλευα τότε στο Άλσος με τον Οικονομίδη και κάναμε ένα νούμερο. Τώρα για ποια εποχή μιλάμε, με δεκαετία 70, 60, κατά πάσα πιθανότητα 65. Κάπου εκεί. Στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν μετά το Αλεξανδράκη, πήγα στον Οικονομίδη, αλλά στον Οικονομίδη δούλεψα 2-3 χρονιές μαζί, καλοκαίρια. Και μας λέει ο Οικονομίδης ότι αύριο το πρωί ερχόσαστε στο θέατρο, όπως ήταν το νούμερο, ήμασταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, και βγαίνετε στον αέρα δοκιμαστικά στην ΕΝΕΒ. Και βγήκαμε, το στούντιο ήταν τόσο. Η πρώτη ζωντανή λήψη ήταν. Η πρώτη ζωντανή, ναι. Γιατί τότε έκανε 2 ώρες. Δεν ήταν πλήρες πρόγραμμα. Όλα ήταν. Και είχα πάρει, θυμάμαι τότε είχα πάρει είχαν έρθει οι πρώτες τηλεοράσεις που είχαν έρθει στην Αθήνα και πήρα την τηλεόραση. Την έφερα εδώ στους γονείς μου. Τότε που έπαιζα στο μεθοριακό, ξεκίνησα από το μεθοριακό σταθμό. Μετά ήταν το με τον Αδριανό, τον Βάσο, και έκανα ένα ταχυδρόμο εκεί του χωριού που ήταν ερωτευμένη μια κοπέλα μαζί μου και εγώ την κοροϊδεύα, και όταν ερχόμουν στη μάνα μου, η μάνα μου με έβρισε. Δεν τρέπεσε να κοροϊδεύει στο κορίτσι και αυτά και ξέρω εγώ. Και όταν στην εκπομπή αυτή του Φόσκολου πήγα στο εκτελεστικό απόσπασμα, ειδοποιώ τη μάνα μου ότι έτσι θα για πάω, θα μη τρομάξεις με αυτά. Την ώρα της αυτή λιποθύμησε η μάνα μου. Και απίστευτο πραγματικά. Απίστευτο πραγματικά. Ναι. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν αυτές. Μα ήταν και πρωτόγνωρα τότε, κύριε Σταυρόπουλο. Ήταν πρωτόγνωρα όλα αυτά. Τώρα μιλούσαμε πριν από λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, πριν τη συνέντευξή μας. Ακριβώς. Πρωτόγνωρα πράγματα για μας τώρα. Κάπως έτσι ήταν επανάσταση για την εποχή. Εισέβαλε στη ζωή μας και με το ψυχαγωγικό της κομμάτι η τηλεόραση. Ναι. Όλοι οι φίλοι μου είχαν ξαπιαστεί πρώτον. Βέβαια μετά επικοινωνούσαμε όλους, χαρήκανε όλοι με μένα, μέχρι και οι καθηγητές μου από το γυμνάσιο. Δηλαδή συναντιόμουν τυχαία και χαιρόντουσαν που ξαφνικά δεν περιμένανε ότι ξαφνικά θα φύγω εγώ να ασχοληθώ με το επάγγελμα αυτό. Ήταν μεγάλος ο πόθος. Δεν υπήρχε τότε. Όλοι φεύγαν, γιατροί, γεωπόνοι. Φεύγαν για να δουλέψουν. Ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, σε οποιαδήποτε δουλειά. Εσείς είχατε ένα όνειρο, κυνηγήσατε ένα όνειρο. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και το παλέψατε. Όταν λέμε το πάλεψα, μόνο εγώ ξέρω πόσο το πάλεψα. Δηλαδή, στην αρχή, την ταλαιπωρία και την, από του ζωγράφου στην Ομόνια πήγαινε με τα πόδια. Ανέβαινα το Λυκαβητό και ξαναγύριζα. Και βέβαια επέστρεψε στην πόλη του πάρα πολλές φορές με θειάσους. Τον απόλαυσαν και εδώ από κοντά στη συνέχεια. Εντάξει, υποδομή μπορεί να μην υπήρχε, αλλά εδώ στα θέατρα που διαθέτει η Ξάνθη, ούκο λίγες φορές, σας απόλαυσαν και σας θαύμασαν οι συμπατριώτες σας, κύριε Σταυρόπουλε. Χαίρομαι που, πάρα πολλές φορές χαίρομαι που ο κόσμος με σταματάει στον κόσμο και χαίρεται μαζί μου. Και χαίρεται. Χαίρεται για μένα. Με θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Μα. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη απολαβή.
Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε την πρώτη θεατρική παράσταση, αλλά με ρόλο. Με ρόλο. Έχει ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος ο ρόλο, με ποιο θίασο και ποιο έργο. Πρώτος ρόλος του. Θυμάμαι στο θέατρο Μετροπόλιταν. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ένα τραγούδι, Μαρία με τα κίτρινα. Βέβαια, γνωστό ακόμη. Ακριβώς. Αυτό ήταν τίτλος. Διαχρονικό. Ήταν τίτλος επιθεώρησης. Μαρία με τα κίτρινα. Μαρία με τα κίτρινα. Τραγουδούσε. Άρα επιθεώρηση. Επιθεώρηση. Πρώτος ρόλος επιθεώρηση. Τραγουδούσε η Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς κάναμε ένα νούμερο με τον Αλέκο τον Λιβαδίτη. Ο Τάνος Ολυγίζος, ο Τζιβιλίκας, ο Τζεβελέκος και άλλα παιδιά. Και κάναμε τα παλέτα Μπολσόη. Άντρες, μπαλαρίνες. Μάλιστα. Τα παλέτα Μπολσόη. Χορογραφίες Γιάννη Φλερή. Κάναμε τρεις μήνες πρόβα να σηκωθούμε στις 5. Μάλιστα. Χορεύαμε κανονικά. Έκανα μία μπαλαρίνα, μία Σπανιόλα. Κανονικά το νούμερο και δύο μέρες πριν την πρεμιέρα ένας φίλος μου μου λέει, γιατί δεν την αλλάζεις, μου λέει, το ρόλο. Λέω, τι να το κάνω. Μου λέει, κάντε, μου λέει, τσευδή. Αυτή μου λέει, μιλάνε με το φου. Και κάτι φράσεις που είχε, τις άλλαξα εγώ. Αλλά μην τις πεις, μου λέει, στη Τζενεράλε, θα σε κόψουν. Θα τις κάνεις, μου λέει, στην πρεμιέρα. Θα τους ξαφνιάσεις. Και το κάνω στην πρεμιέρα. Λέω, ή θα πάω πρόστιμο, ή θα... Και το κάνω και γίνεται χαμός. Και εισπράτεται χειροκρότημα. Χαμός, χαμός, χαμός. Απέναντι ακριβώς από το θέατρο Μετροπόλιταν, το θέατρο Αλίκης, το Κυπωθέατρο. Ήρθε και ήδη παράσταση, η αλήθεια. Μιλάμε για τη Βουγιουκλάκη. Τη Βουγιουκλάκη, ναι. Και στο τέλος ήρθε στα Κμαρίνια να μας συγχαρεί και με πλησιάζει και μου λέει, αύριο σε θέλω, μου λέει, να περάσει από το θέατρο να μιλήσουμε. Εγώ τα χάσα. Λέω, παίξατε και με τη Βουγιουκλάκη. Όχι. Δυστυχώς. Εγώ λέω, θα, σε καμιά ταινία που λέω, θα με πάει να παίξω κανένα ρόλο. Πάω την άλλη μέρα, μου λέει, συγχαρητήρια, μπράβο, αυτά ξέρω εγώ. Μου λέει, το χειμώνα, μου λέει, θέλω να συνεργαστούμε μαζί. Λέω, κυρία Βουγιουκλάκη, λέω, μεγάλη μου τιμή, λέω, το όνειρο κάθε ηθοποιού να δουλέψει μαζί σας, αλλά εγώ λέω, έχω δώσει το λόγο μου στον Τάκη το Μακρύδη. Πάλι το λόγο του είχε δώσει, ναι, ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος, αυτά είναι. Και θα έπρεπε, λέει, να πάρει φωτιά και εκείνο, κυρία Σταυρόπουλο, για να πάτε στη Βουγιουκλάκη. Και μου λέει, σε συγχαίρω, μου λέει, και να ξέρεις ότι το θέατρο, μου λέει, Αλίκη, είναι ανοιχτό όποτε χρειαστείς. Εκεί είχε γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν νομίζω να υπάρχει ηθοποιός. Δεν νομίζω να υπάρχει ηθοποιός που να είπε όχι στη Βουγιουκλάκη. Όχι, πρέπει να είστε μοναδικός. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι μόνο ο Γιώργος ο Σταυρός. Ξέρετε ότι είπα όχι και στον Νίκο τον Κούρκουλο, στο Εθνικό Θέατρο. Ξέρετε. Πάλι είχατε δώσει το λόγο κάπου αλλού. Όχι. Ο Θανάσης, περί αυτολογώ τώρα. Μα με τον Γιώργο τον Σταυρόπουλο μιλάμε, γι' αυτό, ναι, θέλουμε να γνωρίσουμε. Και τον άνθρωπο και τον ηθοποιό. Το Θανάση, για να τον πλησιάζουν, πάντα πλησιάζανε εμένα. Έπρεπε εγώ να... Μεσάζοντας εσείς. Ναι, ναι. Δημοσιογράφο. Να μου θυμίσετε να σας πω για κάποιο δημοσιογράφο. Ωραία. Τον θέλω τον Θανάση για το Εθνικό Θέατρο, για μια παράσταση. Μου λέγε, αυτά φοβάμαι να πάω, ξέρω εγώ. Του λέω, τι φοβάσαι, σκηνοθέτης ξένος. Έδωσε το λόγο του. Αλλά από την ημέρα όμως που ξεκινήσαμε με το Θανάση μαζί, υπήρχε όλο στο συμβόλαιό του ότι στη δουλειά πρέπει να είναι και ο Γιώργος Σταυρόπουλος. Και ότι πρέπει να βγαίνει και στο νούμερό του. Δηλαδή να είμαι μαζί του πάντα. Και μου λέει, θα είμαστε, μου λέει, το χειμώνα στο Εθνικό. Μίλησα με τον συγχωρεμένο τον Κούρκουλο και μετά από καιρό, όσο πλησίαζε ο καιρός για τις πρόβες, άρχισε ο Θανάσης να χάνει τον ύπνο του. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα και πώς θα γίνει εκεί πέρα μέσα και ξέρω εγώ, άκουγε και διάφορα ότι είναι πολύ τα πράγματα, Εθνικό Θέατρο. Μου λέει, δεν θα πάω. Πήγαινε, μου λέει, και πες, μου λέει, να ακυρώσω, μου λέει, τη σύμβαση. Λέω, Θανάση, πώς θα πάω. Πήγαινε, μου λέει, και πες στον Κούρκουλο, τον Κούρκουλο, ότι δεν μπορώ. Και πάω.
Και του λέω, για τον τάδε, για αυτό και για αυτό, του λέω, ο Θανάσης δεν μπορεί, του λέω. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Και με παρακάλεσε να έρθω να σας το να σας ενημερώσω. Μου λέει, εσύ μου λέει, αύριο έχεις πρόβα. Λέω, σας ζητώ συγγνώμη, λέω, δεν θα έρθω στην πρόβα. Δεν πήγε ο Βέγκος και δεν πήγε και ο Σταυρόπουλος. Δεν θα έρθω στην πρόβα. Δεν αισθάνομαι καλά, λέει, για ψυχολογικούς λόγους. Και μου λέει ακριβώς το ίδιο. Το Εθνικό Θέατρο είναι ανοιχτό όποτε το χρειαστείς. Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Με το Θανάση υπάρχει... πρώτον, απορούσαν οι συνάδελφοι πώς ήμασταν τόσο πολύ δεμένοι. Και η ίδια το οικογένεια απορούσε. Δηλαδή, φόραγα κάτι επάνω μου που το άρεσε. Και μου έλεγε, ωραίο το που κάνεις αυτό. Μου λέει, θα μου το δώσεις να το βάλω στη σκηνή. Όταν γυρίζαμε, ειδικά με τις κασέτες. Θα μου το δώσεις να το φορέσω, μου λέει. Του το έδινα. Στα γυρίσματα αυτό το πάντα και η γυναίκα του. Όταν έβλεπε αυτή τη σκηνή, μου έλεγε, αυτός μου λέει στο σπίτι, μου λέει, πριν φορέσει κάτι, θα βγει να το τεινάξει, να το απολυμάνει. Και παίρνει, μου λέει, το που κάνεις από πάνω σου και το φοράει. Τι είναι αυτά τα πράγματα μου. Υπάρχει, είναι αυτό που είπα, είναι η χημεία. Ξαφνικά, ναι. Ξεκίνησε από μια αντιπάθεια, από μια συστολή του Γιώργου του Σταυρόπουλου. Που ήξερε ότι ο Βέγκος είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά έτσι ιδιαίτερος, τα ήθελε όλα στην εντέλεια. Αυτό λειτουργήσε κάπως από πλευράς του, θα λέγαμε, αρνητικά. Είχε αυτή την αναστολή μέχρι που βρέθηκε δίπλα στο Θανάση το Βέγκο. Ναι. Αυτά ξέρετε, ήταν. Από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πάντα. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε τσακωθεί. Τα αδέρφια τσακώνονται. Αν θα τυχαίνατε σε περιπτώσεις που είχαμε τσακωθεί. Θυμάμαι, γυρίζαμε το Έρωτας όπως έρημος. Με τον Σπύρο του Παπαδόπουλου, με την Μαριλίδα τη Λαμπροπούλου. Τέλος πάντων, με τη σκηνοθέτηση Ρέινα Γιασκενάζη. Και κάποια στιγμή κάτι είχε συμβεί πάλι με δημοσιογράφο. Γιατί έπρεπε εγώ πάνω να είμαι απίκο, να τον παρακολουθώ. Ποιος θα τον πλησιάσει, ποιος θα τον κάνει. Ο Θανάσης δεν μίλαγε σε δημοσιογράφο. Ποτέ. Ήταν ελάχιστες οι συνεντεύξεις. Ποτέ. Ελάχιστες. Μία φορά μίλησε. Μία φορά μίλησε που άλλα είπε και άλλα γράψανε και κοντεύανε να διαλύσουν την οικογένειά του. Και ορκίστηκε να μην ξαναμιλήσει. Και κάτι ένας δημοσιογράφος, κάτι τον πλησίασε. Εγώ ήμουν αλλού και χάζευα, δεν ξέρω τι. Και, και ήρθε και μου άφησε και αυτά και ξέρω εγώ. Αρπαχτήκαμε πολύ άσχημα. Πέταξα το κείμενο, αυτά. Τώρα η Ρέινα Γιασκενάζη λέει: πάει τώρα, θα σταματήσει το γύρισμα. Κάποια στιγμή λέει: Θανάση, να κάνω. Όχι, λέει: πάμε γύρισμα. Τελειώνουμε το γύρισμα, κάνουμε stop. Εγώ παίρνω τον καφέ μου και πάω σε μια άκρη και πίνω καφέ με την Κάκια την Ιγερινού, η οποία είναι και, είχε γράψει και το έργο. Και κουβεντιάζουμε εκεί πέρα, Έρχεται ο Βέγκος. Να σας ηρεμήσει. Ναι, έρχεται ο Βέγκος, τι κουβεντιάζετε εδώ, τι κάνετε εδώ. Μου λέει: Θανάση, πήρουμε τον καφέ μας. Μου λέει: έχω τον καφέ μου μπροστά μου. Και μου λέει, αυτός ο καφές δικός σου είναι. Λέω, δικός μου. Έτσι. Μου λέει, από πού πίνεις? Πίνω από εδώ. Καφέ του Σταυρόπουλου, του Γιώργου. Και παίρνει το ποτήρι μου, εγώ μου λέει, θα πιω από εδώ. Και πίνει από το ποτήρι μου. Το είχε ήδη μετανιώσει, κύριε Σταυρόπουλε. Το είχε ήδη μετανιώσει. Τόσο κρατούσε ο καυγάς. Δεν μπορούσα. Ήσαμε ένα γύρισμα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Όχι. Το άλλο το συμβάν με τον δημοσιογράφο που θα μας λέγατε. Έρχεται ένας δημοσιογράφος στο θέατρο. Πήγαινε επανειλημμένος και τον παρακάλεγε να του δώσει συνέντευξη. Όποιος ερχόταν να ζητήσει συνέντευξη θα τον κέρναγε και γινόταν φίλος του, αλλά δεν πήραγε. Ως εκεί. Τον παρακαλάει και του λέει: κύριε Βέγκο, σας παρακαλώ για αυτό. Με πλησιάζει. Μου λέει: πες το που λέει αυτό. Εάν μου λέει μου δώσει συνέντευξη, μου είπε, μου λέει ο διευθυντής, δεν θα πω το κανάλι, μου είπε ο διευθυντής του καναλιού ότι θα με προσλάβει στη δουλειά. Αν το παρουσιάσω, συνέντευξη από το Βέγκο. Γιατί δεν έδινε γι' αυτό. Ναι. Αυτό που το έκανε και ο Χατζηνικολάου, όταν ήταν στο νοσοκομείο ο Θανάσης, που με παρακάλαγε να βγάλω μια φωτογραφία κρυφά και να του τη δώσω. Τέλος πάντων, δεν πουλάω εγώ ούτε φίλος. Δεν το κάνατε. Όχι. Θα μπορούσα, τέλος πάντων, τώρα
Γι' αυτό σας λέω, η ζωή μου είναι βιβλίο που δεν έχει τέλος. Και τον παρακαλάω από εδώ, τον παρακαλάω από εκεί, του λέω, Θανάση, του λέω, το μεροκάμα τότε, του λέω. Το παιδί, λέω, άμα παρουσιάσει, του λέω, σαν εργασία την συνέντευξη, θα το πάρω να το σταθμό. Και κάθεται και μιλάει. Και το πήραν το παιδί στη δουλειά. Έδωσε συνέντευξη. Έδωσε συνέντευξη, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να μην μείνει χωρίς δουλειά ο πιτσιρικάς δημοσιογράφος εκείνη την εποχή. Ακριβώς, ακριβώς. Και το έκανε. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν μυστικά τα οποία... Στο επίκεντρο των επιλογών του ήταν πάντα να βοηθάει τον άνθρωπο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, κύριε Σταυρό. Πάντα, πάντα. Κάθε λίγο και λιγάκι θα ερχότανε. Έχεις λεφτά μαζί σου? Τι τα θες, του λέω. Μου λέει ένα παιδί, μου λέει, απολύθηκε από φαντάρος, μου λέει να του δώσω τα εισιτήρια να πάει στο χωριό. Θα ράζει, του λέω, δεν είναι φαντάρος, του λέω. Είναι, του λέω, ναρκωμανίας, του λέω. Θέλει, όχι, μου λέει, όλα τα ξέρεις. Λέω, γιατί δεν πάει στη Βλαχοπούλου, γιατί δεν πάει στον Τάνο, γιατί δεν πάει στον Τάνο, και έρχονται κατευθείαν σε σένα. Έπειρας, μου λέει, έξω, του λέω, πάρε. Αυτό το χαρτζηλίκι είχε καταδείξει κάποτε εκμετάλλευση. Δεν μπορούσε να πει όχι, δηλαδή, στέναν... Σε κάποιον που του βάφτισε το παιδί ενός συνεργάτη από το συνεργείο. Ναι. Και δεν είχε δώρο να κάνει στο βαφτιστήρι του. Και του έδωσε ένα ποσοστό από την ταινία. Απίστευτο. Ποσοστό. Κάθε χρόνο από τις εισπράξεις της ταινίας το ποσοστό αυτό το έπαιρνε το βαθιστήρι του. Όταν καταστράφηκε ο Θανάσης... Η καταστροφή του ήταν αυτή η εταιρεία που είχε κάνει ακριβώς, η κινηματογραφική, ακριβώς, νομίζω, η οικονομική, προσέξτε, η οικονομική. Κακή διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, είναι και ένας πολύ ιδιαίτερος και βαθιά ανταγωνιστικός χώρος, ο χώρος συγκεκριμένος. Κακή τώρα... διαχείριση. Αλλά από ό,τι βλέπω, το χέρι του ήταν συνεχώς ακριβώς. Βάζω και δίνω. Ακριβώς. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταυρόπουλε, το επιχειρήν θέλει μάζεμα. Αυτό ήταν. Ερχόταν στο θέατρο και κέρναγε όλο το προσωπικό, τα ξυθέτρια σε αυτά, όλους. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Βέγκος. Αυτός. Ο Βέγκος έφυγε από τη ζωή. Και πόσα άλλα που δεν μπορώ να πω. Τα οποία θα μείνουν, που τα ξέρουν μόνο εγώ και εκείνος. Ούτε η οικογένειά του δεν τα ξέρει. Να φανταστείτε. Τώρα, τι να σα πω. Όταν γυρίζαμε το Περανέμο και υδάτων. Ο εξομολογητής του ήσασταν, από ό,τι κατάλαβα. Όταν γυρίζαμε. Εκεί ελάφρυνε την καρδιά του, μιλώντας με τον Σταυρόπουλο τον Γιώργο. Ναι. Αυτό το κατάλαβα. Ξέρεις, ο Θεός με βοήθησε και έφτιαξε ένα ωραίο σπίτι στην Εύβοια. Και όποτε αυτό έλεγε, εδώ θα ερχόμαστε, μου λέει, να καθόμαστε να πίνουμε τα ουζάκια μας, να διαβάζουμε, μου λέει, κανένα σενάριο. Αν μας αρέσει, μου λέει, να το παίξουμε και να αποσυρθούμε, μου λέει, από το θέατρο. Ήρθε κανένα δύο φορές, χάρηκε το μέρος, χάρηκε το αυτό. Τελικά δεν το χάρηκε. Ούτε και αυτός, ούτε και ο Στάθης. Γιατί και ο ψάλτης μου έλεγε, το σπίτι στην Εύβοια το έχουμε. Του λέω, γιατί, πάλι τσακώθηκες, τίποτε. Όχι, μου λέει, για αποκούμπι, μου λέει. Και πάντα συζητάγανε οι δυο τους για μένα αυτά, ξέρω. Ο Θανάσης έλεγε, εγώ άμα θα πάω να αράξω με το Σταυρόπουλο στην Εύβοια. Έλεγε ο Στάθης, έλεγε, μα και εγώ θα πάω στην Εύβοια. Θα φτιάχνατε θεία σου είσαι στην Εύβοια, βρε κύριε Σταυρόπουλο, όλοι μαζί εκεί. Θα σας έλειπε μετά ένα θέατρο για να ανεβάσετε παράσταση. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω, τι να πω. Μνήμες, αναμνήσεις. Ναι. Αλλά και το εκτόπισμα των ανθρώπων αυτών είναι τεράστιο, ήσασταν δίπλα τους. Ήσασταν μέσα στο περιβάλλον τους, ήσασταν εκεί. Σας λέω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν σχέση δουλειάς και το... Ήμουνε και έξω από τη δουλειά και στο σπίτι τους, δηλαδή... Κύριε Σταυρόπουλε, να σας το ρωτήσω αυτό. Ήσασταν μέλος της οικογένειάς τους ουσιαστικά. Ναι. Ο φίλος και η οικογένεια. Ακριβώς. Να ρωτήσω ότι όταν πήρατε την... φεύγει ο Θανάσης ο Βέγκος από τη ζωή. Και, όταν αποφασίσατε εσείς... Με αυτό το βαρύ συνέστημα, ναι, της απώλειας του αγαπημένου φίλου, του αδελφού, να εγκαταλείψετε το θέατρο, υπήρχε στιγμή μετά που το μετανιώσατε? Όχι. Γιατί τόσο μακρά πορεία. Όχι, παρόλο που όχι. Με ζητήσαν σε δουλειά, δεν πήγα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Όχι, ο Θανάσης ήταν για μένα το παν.
Στο καμαρίνι δεν δεχόταν άνθρωπο, ούτε συμπροταγωνιστή ούτε τίποτε, μόνον εγώ. Ναι. Δεν μπορούσα να καθίσω. Είχατε ταυτιστεί. Ναι, δεν μπορούσα να καθίσω στο καμαρίνι με κάποιον άλλον. Δηλαδή, καθόμουν, σκεφτόμουν και έκλαιγα συνέχεια. Μάλιστα. Δεν το μετανιώσατε? Όχι καθόλου. Καθόλου. Μέσα σας λείπει. Και κάθε βράδυ μου λέτε, εγώ εκεί είμαι με το Θανάση, κάθε βράδυ διαβάζουμε σενάριο. Δεν σας λείπει, βρε κύριε Σταυρόπουλο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η επιθεώρηση, δεν σας λείπουν? Μου λείπουν, αλλά να βρισκόμουν στο, όχι να είμαι συνέχεια, και δεν μπορώ τώρα να κάτσω να ξενυχτάω όλη τη νύχτα να διαβάζω και το πρωί να πηγαίνω για γύρισμα και το βράδυ μετά θέατρο. Έστω να έκανα μια σκηνή, κάτι τέτοιο. Μου το πρότειναν. Και η τελευταία συνεργασία μου ήταν και με τη Γάτια τη Δαβουλάκη. Σου λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω δεν θα δουλέψω. Αυτή είναι η απόφαση του Γιώργου του Σταυρόπουλου. Και πάμε τώρα, κύριε Σταυρόπουλε, σε αυτή την περιπέτεια που σας πλήγωσε πάρα πολύ, η οποία είχε σαν συνέπεια να χάσετε το σπίτι σας εδώ. Κοιτάξτε, το πατρικό σπίτι. Κοιτάξτε, το πατρικό μου το σπίτι, όπως το θέατρο δέχτηκε εμένα, το πατρικό μου σπίτι δέχτηκε τους περισσότερους πρωταγωνιστές που περάσαν από την Ξάνθη. Όποιος πέρναγε από την Ξάνθη που ήμουν και εγώ μαζί, τους φιλοξενούσε το σπίτι. Όχι για ύπνο, θα τους είχε τραπέζι μάλλον οπωσδήποτε. Τους άρεσε να έρθουν να καθίσουν στην αυλή να πιούν το καφεδάκι τους, στην ησυχία αυτά. Κρατούσαμε τα νύχια και τα δόντια, που λένε, το σπίτι αυτό. Όταν πέθανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, εγώ ήμουν στην Αθήνα, το επισκέφασα. Το φρόντιζα αυτό, ήθελα τα γεράματά μου να τα περάσω εδώ στην Ξάνθη. Θέλατε να επιστρέψετε εδώ? Ήθελα να επιστρέψω εδώ. Ήθελα να είμαι κοντά εκεί που πάω στο γυμνάσιο που πήγαινα και κάθομαι και δακρύζω και θυμάμαι πώς περνάγαμε. Ξέρετε τώρα μια διαδρομή από τον Κασκανέ στο γυμνάσιο επάνω στην παλιά Μητρόπολη. Και ξέρα πάλι πίσω. Εκεί ήταν το γυμνάσιο. Ήταν ακριβώς που είναι το πρώτο σχολείο. Εκεί ήταν το γυμνάσιο. Εκεί ήταν το γυμνάσιο. Αυτή τη διαδρομή την κάνω και τώρα. Δηλαδή τώρα που είμαι εδώ, αυτή τη διαδρομή την κάνω. Πηγαίνω και έρχομαι, απλώς για να περπατάω. Κάθομαι εκεί, νοσταλγώ, βλέπω τον καθηγητή μου, βλέπω τον γυμνασιάρχη. Εκεί γεννήθηκε και το όνειρο του θεάτρου, να γίνει ηθοποιός. Εκεί πέρα μου μπήκε το μικρόβιο. Και έλεγα, κάπου βρίσκω, φίλους δεν έχω στην Ξάνθη, δεν έχω, γιατί λείπω 70 χρόνια από την Ξάνθη. Οι φίλοι μου είχα κολλητούς, είχα 2-3 στο γυμνάσιο, ήμασταν κολλητάρια με το συγχωρημένο τον Τάκη τον Νούση, τον φαρμακοποιό. Ήμασταν, διαβάζαμε μαζί στο σπίτι του, στο σπίτι μου. Είχα και έχω ευτυχώς ένα φίλο, τον Πάνο τον Βλάχο, και τη γυναίκα του, την Κέτη τη Βλάχου. Με αυτούς ξεκινήσαμε μαζί στο γυμνάσιο. Τους φιλοξένησα στο σπίτι μου, τους φιλοξένησα. Είπα του πατέρα μου, δύο αδέρφια ήταν από χωριό, δυσκολευόντουσαν, τους πήραμε στο σπίτι, μια οικογένεια, γίναμε μια οικογένεια. Για να μπορέσουν να πάνε γυμνάσιο. Για να πάνε στο γυμνάσιο. Τους φιλοξενούσατε εδώ και τους φιλοξενούσα, αλλά είχαμε γίνει οικογένεια. Όταν τελείωσα εγώ το γυμνάσιο, έφυγα για την Αθήνα, αυτός έφυγε για την Αλεξανδρούπολη, για την Ακαδημία, για δάσκαλος. Όταν είχε κενά και έβγαινε από την Ακαδημία, ερχόταν στο σπίτι μου, δεν πήγαινε στο χωριό, στο σπίτι μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Τα παιδιά του τώρα με φωνάζουν θείο. Αν είχα αδέρφια, θα ήταν αυτά. Δεν ξέρω τι σχέση θα είχα με τα αδέρφια μου. Αυτός είναι αδερφός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τον Αλέκο τον φαρμακοποιό, τον Τζιζόνι,
έχω κρατήσει κάποια σχέση με ένα άλλο φίλο μου από ένα χωριό το Μαγικό εδώ πέρα, το Βασίλη του Κούδρο. Λείπατε μια ζωή, βρε κύριε Σταυρόπουλε. Λείπατε πραγματικά. Ναι. Φτιάξατε μια καινούργια ζωή από την αρχή στην Αθήνα. Οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου από το γυμνάσιο δεν υπάρχουν. Λέει, περπατάω στον δρόμο και ευτυχώς με γνωρίζει ο κόσμος και θέλουν να καθίσουν μαζί μου να πιούν ένα καφέ. Να τους διηγηθώ κάτι, ξέρω εγώ, και να με ρωτάνε αυτά. Και χαίρονται αυτοί και χαίρομαι κι εγώ, εντάξει. Ξέρετε, με πήρε τηλέφωνο από εδώ κάποιος και μου λέει, δεν μπορώ να το δεχτώ. Μου λέει, διδάξετε, μου λέει, ήθος. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά δεν πιστεύω να έχω κάνει και αυτό το πράγμα εδώ. Το ότι προσπάθησα, αλλά δεν ξέρω. Αυτό τα αφήνω στον κόσμο. Αυτό είναι ο ηθοποιός, το λέει η λέξη. Ναι. Το λέει η λέξη. Τώρα, το δυσάρεστο, τι να σας πω. Και δεν απασχόλησε ποτέ ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί που τα φώτα είναι πάνω τους, διαρκώς στραμμένα, συνήθως απασχολούν για πολλούς και διάφορους λόγους και την επικαιρότητα. Όχι πάντα με το θετικό, όχι, και με το αρνητικό. Όχι, μερικοί είναι αντιπαθείς. Και με τον αρνητισμό, ναι, πολλές φορές. Που βγάζουν από συμπεριφορές, από διάφορα. Ποτέ ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος δεν απασχόλησε για τέτοια ζητήματα που καμιά φορά, κύριε Σταυρόπουλε, τώρα επιτρέψτε μου, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, τόσα χρόνια στη θεατρική πιάτσα τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αλλά έχω την αίσθηση ότι και αρκετές φορές γίνεται γιατί θέλουν τον προβολέα πάνω τους για να ξαναβγούν αυτό, στο προσκήνιο, υποψιάζομαι. Τεχνικές. Αυτό το έχω καταλάβει και το έχω ζήσει. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει αν είναι για θετικό ή για αρνητικό λόγο, ναι, αρκεί να είναι το φως τραμμένο πάνω. Ναι, ναι, ναι. Να πω λοιπόν το εξής. Ποτέ δεν απασχολήσατε 36 χρόνια πάνω. Θα κάνω μια παρένθεση, ναι, σε αυτό που λέτε. Διαβάζω τώρα στο τηλέφωνο μου αυτά τις ανακοινώσεις που κάνουν διάφοροι που βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, αυτά. Και διαβάζω ότι και γράφουν για τη Βλαχοπούλου. Ρένα Βλαχοπούλου. Ότι ήταν τσιγκούνα, ότι ήταν το ένα, ότι ήταν το άλλο. Δεν ξέρουν όμως τη Βλαχοπούλου πίσω από την πρωταγωνίστρια ποια είναι η Βλαχοπούλου. Δεν το γνωρίζω αυτά τα δύο. Η Βλαχοπούλου ντυνότανε μια νοικοκυρούλα με το τσεμπέρι και πήγαινε και βοηθούσε τις ανήμπορες οικογένειες χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε. Τώρα φεύγω από το θέμα το δικό μου και πάμε σε άλλο. Έπαιζε άλλο ρόλο. Ακριβώς. Όταν κατέβαινε δηλαδή από Βοηθούσε ηθοποιούς οι οποίοι ήταν σε ανάγκη. Όταν είχε αρρωστήσει η Λίντα η Άλμα, η παρτενέρ του Γιάννη του Φλερή, η Ρένα τη φρόντιζε και αυτά. Και ένα πρόσφατο γεγονός που το έζησα εγώ, που ήμουν ο πρωταγωνιστής, να πιω λίγο νερό. Βεβαίως. Τώρα... Όταν αρρώστησε ο συγχωρεμένος ο Χρόνιος Εξαρχάκος, ο μεγάλος αυτός κωμικός, ήμασταν μαζί στο Φέδρο. Μπήκε για να κάνει κάτι εξετάσεις και τελικά δεν βγήκε από το νοσοκομείο, βγήκε νεκρός. Εγώ ήμουνα κολλητός εκεί να το φροντίζω, είχε μια ανάπηρη μητέρα μόνο και είχε αναλάβει όλα η Ρένα η Βλαχοπούλου και ο Γιάννης ο Βαλιανίδης, τα έξοδα του νοσοκομείου. Χωρίς να ξέρω τώρα, τα λέω και κακώς τα λέω, αλλά νομίζω ότι θα με συγχωρέσουν. Τα λέω για καλό τους. Πώς βγήκε αυτή η φήμη ότι ήταν τσιγκούνα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμάς όταν δουλεύαμε με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου, κάθε Δευτέρα μας μάζερε όλο στο σπίτι της να μας μαγειρέψει. Ήταν εκπληκτική, μας έκανε μπακαλιάρο με σκορδαλιά και μας ήθελε όλη τη Δευτέρα, ενώ είμαστε όλη τη βδομάδα μαζί της, μας ήθελε και τη Δευτέρα μαζί της στο σπίτι. Δεν ξέρω πώς φερόταν και πώς βοηθούσε. Τέλος πάντων, κάποιος μπορεί να είχε κάτι, ξέρω, μαζί της, να τη ζητήσει, να ζήτησε και κάτι. Και να μπόρεσε να τον εξυπηρετήσει. Και τότε θυμάμαι το χρόνο, μαζέψαν λεφτά, τα βάλαν στο όνομά μου στην τράπεζα, γιατί εγώ διαχειριζόμουν ό,τι χρειαζόταν ο χρόνος στο νοσοκομείο, αποκλειστικές, τα πάντα, μέχρι που... Υπήρχε αλληλεγγύη, κύριε Σταυρό. Ναι. Υπήρχε αλληλεγγύη.
ανάμεσά σας. Δεν υπήρχε αυτός ο ακραίος ανταγωνισμός. Ναι. Το να καταστρέψει ο ένας δηλαδή τον άλλο. Το βράδυ δεν την παράσταση ήμασταν μία παρέα. Όλος ο θείος. Τότε αν σας ξαναπούμε ότι ποιήσατε ήθος, διδάξατε ήθος, να πείτε ναι. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι το ήθος, ξέρετε. Η ζωή μας. Δυστυχώς είχα ρυθμίσει τη ζωή μου έτσι τόσα χρόνια στο θέατρο να μπορέσω να περάσω τα γεράματά μου εδώ στην Ξάνθη. Βρέθηκε ένας απατεώνας ο οποίος μου χάλασε όλα τα σχέδια και με πέταξε στον δρόμο. Ήρθε να κάψει το σπίτι μου για να με κάψει ζωντανό για να οικειοποιηθεί ένα οικόπεδο που έχω, που θέλει να το φάει. Η υπόθεση αυτή είναι πια στα χέρια της δικαιοσύνης. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και με μπλέξανε με το πιο ύπουλο τρόπο. Αυτός με τη δικηγόρο του. Αν θα σας πω το περιστατικό θα φρίξετε. Δυστυχώς. Εγώ που είχα εμπιστοσύνη, που έμαθα να έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο, γιατί συνεργάστηκα με τίμιος και ήμουν με τίμιος και σε αυτόν ακόμη. Τίμιος. Βρεθήκαν άλλοι να τους δώσω το κτήμα και επειδή έδωσα το λόγο μου σε αυτόν τον απατεώνα, δεν συνεργάστηκα με κανέναν άλλον. Και έφτασε σε σημείο να μου λέει το κτήμα θα το πάρω, θέλεις δεν θέλεις. Γέρος είσαι, θα πεθάνεις. Έτσι, αυτή ήταν τα σχέδιά τους. Ναι. Ούτε νόμος... Όταν θα φύγει κανείς από τη ζωή, το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Άλλος φεύγει νεότατος σε ηλικία, άλλος φεύγει στα βαθιά του γεράματα. Αυτό τώρα, τι να σας πω, θέλουμε να πιστεύουμε, είχε εκδοθεί και σχετικό δελτίο αστυνομικών συμβάντων για το περιστατικό, κλήθηκε αστυνομία, η πυροσβεστική, θυμίζω ότι είχε πάρει έκταση και στον τοπικό τύπο, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο Πανελλήνιο, δώσατε συνεντεύξεις όλα τα κανάλια Πανελλήνια. Όλα τα κανάλια με πέραν από την Αθήνα και έβγαινα και έδινα συνέντευξη, εφημερίδες, τα πάντα. Το περιστατικό το γνωστοποίησατε, το δημοσιοποίησατε. Από μόνο του. Εγώ δεν έκανα καμία... Εγώ ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ζω... Ήταν το όνομα κύριε Σταυρόπουλε στην Αθήνα, ήσασταν μόνο σας το είπατε, 70 χρόνια στην Αθήνα. Δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι με τον κόσμο το δημοσιογραφικό ήταν πολύ κοντά. Τώρα με παίρνουν άνθρωποι που δεν δούλεψα μαζί τους. Με παίρνει... Ηθοποιοί εννοείται. Ηθοποιοί. Εγώ δεν δούλεψα με το Γιάννη τον Μπέζο ποτέ. Και με πήρε τηλέφωνο. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Εξαιτίας αυτού του... Και αν χρειάζομαι βοήθεια, τι βοήθεια χρειάζομαι. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Με πήρε τηλέφωνο ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, με τον οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ στη τηλεόραση. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, τι θέλεις. Με παίρνει τηλέφωνο η Κάκια η Γερινού. Με παίρνει τηλέφωνο ο Μιχάλης Ομότσιος, αυτός που έκανε τον Ταμτάκο. Και εξαιτίας του, εγώ στο Δροσερό έχω πολλούς φίλους. Πάρα πολλούς φίλους. Ξέρετε ότι, που σας είπα ότι στην αρχή κάτι σας είχα πει. Από την πρώτη στιγμή που μάθανε ότι καίγεται το σπίτι μου, δροσερίτες ήρθαν δίπλα μου. Για να σας βοηθήσουν. Δροσερίτες ήρθαν δίπλα μου. Για να σας βοηθήσουν. Για συμπαράσταση. Μπράβο. Και μου λένε τι χρειάζεσαι από ρούχα να πάμε να σε αγοράσουμε. Κάηκαν όλα έτσι. Και όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και το σπίτι ολοσχερός. Βγήκα μόνο με το σλιπάκι μου και ξυπόλυτος. Μου έδωσε η γειτόνισσα μια φόρμα και έβαλα και καθόμουν και παρακολουθούσα το σπίτι να καίγεται. Ακόμη δεν έχω καταλάβει την καταστροφή που έχω πάθει. Εγώ μιλάω για το σπίτι μου σαν να υπάρχει. Δεν πήγα να το δω ακόμη. Με πήρε μια μέρα ο δικηγόρος μου και με πήγε και μου λέει θα κατέβεις να πούμε μέσα και του λέω όχι φύγε. Και έφυγα. Δεν τολμώ ακόμη. Και δυστυχώς. Το σπίτι εσωτερικά έχει καταστραφεί ολοσχερό. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πέρα μέσα κάηκε η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Εγώ κρατούσα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου ζωντανούς. Τα ρούχα της μητέρα μου στη θέση της, οι παντόφλες της, το τσεμπέρι της, η πετσέτα της, το πατέρα μου τα ρούχα εκεί. Και έλεγα, όταν έφευγα, άφηνα οικογένειες να μένω στο σπίτι, γιατί μου λέγανε δεν έχουμε που να πάω. Μην πες στο σπίτι, δεν έχω πρόβλημα. Τους άφηνα και εμένα. Δεν θα πειράξετε τίποτα. Τίποτα. Μα όχι, εκεί τα ρούχα της μάνας μου, το κρεβάτι της θα είναι στρωμένο. Δεν θα το πειράξετε. Το πατέρα μου δεν θα πειράξει τίποτα. Αυτά καήκανε, έγινε το αποτεφορτήριο.
Το αποτεφρωτήριο στην Ξάνθη, το σπίτι μου θα ήταν το πρώτο αποτεφρωτήριο, γιατί θα καιγόμουν εγώ μέσα. Σώθηκα από θαύμα. Είδα αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα που έβαλε αυτός ο απατεώνας, που ήρθαν μπροστά στην Τζαμαρία, σπάνε την Τζαμαρία και πετάνε τις μολότοφ μέσα στο σπίτι. Συλλήψεις γίνανε, αν θυμάμαι καλά από την ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία, είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις ή όχι? Εγώ έκανα καταγγελία, τον πιάσανε, τον κλείσανε μέσα και τον αφήσανε ελεύθερο. Α, έγινε μετά κατόπιν καταγγελίας δική σας. Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι είχε εκδοθεί σχετικό δελτίο. Τώρα όμως η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Τώρα η υπόθεση στη δικαιοσύνη, τώρα με απειλεί κιόλα. Εγώ τώρα ήρθα κρυφά εδώ. Γιατί ήρθατε κρυφά? Γιατί με απειλεί. Με απειλούν, κινδυνεύει η ζωή μου. Ναι, δυστυχώς. Αυτά πρέπει να υποθούν στον εισαγγελέα, κύριε Σταυρόπουλο, το γνωρίζετε. Αυτά τα είχα πει όταν έκανα κατάθεση που με καλέσανε στο δικαστήριο, στην ανακρίτρια. Η δίκη πότε είναι η επόμενη? Δεν ξέρω πότε θα... Και μου λέει αυτός, και να γίνει, μου λέει, εγώ θα ζητήσω αναβολή. Ένα χρόνο, αυτά... δύο χρόνια, τρία χρόνια, τι θα κάνεις, μου λέει, θα πεθάνεις, μου λέει. Ναι. Να ξεμπερδέψετε το γρηγορότερο δυνατό. Εγώ ξέρω, θέλω που λέει, καταστροφή να βρεθεί κάποιος χριστιανός. Πείτε μας, να. Εγώ, μόνο ο εισαγγελέας ή ο αστυνομικός διευθυντής, αν ενδιαφερθούν, όχι για μένα, δεν θέλω για μένα, για την Ξάνθη. Η Ξάνθη, το μόρφωμα αυτό εκεί κάτω, θα το πληρώσει πολύ ακριβά, αλλά θα είναι αργά. Εάν τώρα δεν κάσουν, όπως έχουν κάνει μερικοί άλλοι, που καθαρίσαν την πόλη τους και αφήσαν τους νόμιμους Ρωμάς στην πόλη τους, εάν δεν κάνουν το ίδιο και οι δικοί μας εδώ, θα το πληρώσουν οι ξανθιώτες πάρα πολύ ακριβά. Τακτικές Βόλου υποψιάζομαι, εκεί μας πάτε. Ακριβώς. Σοβαρά, είδατε που το κατάλαβα. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά εκείνος, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξεις, καταλάβατε. Πάση περιπτώσει, τώρα... Και λέω ότι μόνο ο αστυνομικός διευθυντής και ο εισαγγελέας, πιο πολύ ο εισαγγελέας, όπως ο εισαγγελέας των Αθηνών καθάρισε τη Μύκονο από τους απατεώνες αυτούς εκεί πέρα, την Παφία, έτσι να επιληφθεί και ο εισαγγελέας εδώ στην Ξάνθη, τώρα που είναι το μόρφωμα αυτό μικρό, έτσι και μεγαλώσει, δεν θα ελέγχεται η κατάσταση. Δεν απευθύνουμε σε αυτούς που η καρέκλα τους εξαρτάται από την ψήφο τους. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός διευθυντής δεν εξαρτώνται από αυτούς. Την καρέκλα τους την έχουν εξασφαλίσει με την αξία τους. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν και οι ίδιοι οι δροσερίτες να τους χρωστάνε ευγνωμοσύνη. Εγώ δεν έχω σπίτι, εγώ περιμένω να ξεμπλέξω, να φύγω από την Ξάνθη και θα έρχομαι μία φορά το χρόνο να κάνω ένα μνημόσυνο στη μάνα μου και τον πατέρα μου. Το σπίτι δεν μπορώ να το κάνω. Δεν φτιάχνεται το σπίτι. Αφού καταστράφηκε. Δεν μπορώ. Την αρχή. Και να σας πω για το παράπονο που σας είπα. Δροσερίδες ενδιαφέρθηκαν για μένα. Ένας ξανθιώτης δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε εκκλησία, ούτε πολιτεία, ούτε και οι επιτροπές που φροντίζουν για τα σκυλιά του δρόμου. Γιατί και εγώ είμαι αδέσποτο σκυλί. Και ντρέπομαι που το λέω για τον εαυτό μου. Πού μένετε, κύριε Σταυρόπουλο, τώρα που είστε εδώ αυτές τις μέρες? Μένω σε φίλους. Σε γνωστούς και σε φίλους και γνωστούς. Ήρθε προχθές εδώ, επισκέφθηκε και τη σκηνή κάτω που δίναν παραστάσεις ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος. Ήρθε εδώ επάνω να μας καλημερίσει ευγενέστατος, ενθυμούμενος τη φιλοξενία εδώ με τον αγαπητό του φίλο, τον αείμνηστο τον Θανάση το Βέγκο. Και έτσι κλείσαμε αυτή μας τη ραδιοφωνική συνάντηση σήμερα εδώ. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, κύριε Σταυρόπουλε, να το διαχειριστεί κανείς. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπατε, το οποίο συναισθηματικά είναι ασήκωτο, ότι εκεί μέσα είχατε ουσιαστικά διαφυλάξει όλες τις μνήμες από τους δικούς σας ανθρώπους. Δηλαδή είναι δύσκολο. Ξέρετε τι μου σώσανε οι πυροσβέστες μέσα από το σπίτι μου? Ξέρετε τι μου σώσανε? Την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού, που το είχα κορυζάρει και το είχα για τη μάνα μου. Αυτό, βγαίνοντας μέσα από τις φλόγες, ένας από την περιοριστική, μου έφερε την κορνίζα αυτή. Την οποία έχω κρύψει σε μία αποθήκη, γιατί δεν έχω που να την βάλω τώρα προσωρινά. Φεύγοντας για την Αθήνα θα την πάρω μαζί μου. Δυστυχώς.
Είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Ξέρετε. Αλλά προσέξτε. Εγώ είμαι μόνος και αυτούς τους καλύπτουν όλοι. Όλοι τους καλύπτουν. Να ξυπνήσουν, γιατί θα το μετανιώσουν πολύ ακριβά. Να το μετανιώσουν. Ζητώ συγγνώμη που... Είναι η φόρτιση, είναι και η αγανάκτηση, είναι και ο θυμός. Όχι, είναι και η καταστροφή. Έφτασα σε σημείο να ξεφτυλίσω τον εαυτό μου. Γιατί το δεν λέτε έπρεπε, αυτό. Δεν έπρεπε. Γιατί το λέτε αυτό. Αξιοπρεπώς. Δεν έπρεπε να παρακαλάω, δεν έπρεπε. Δεν παρακαλέσατε κανέναν. Αξιοπρεπώς σταθήκατε απέναντι και σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, κύριε Σταυρόπουλε. Όπως αυτή τη μακρά πορεία, την επαγγελματική που σας χάρισε και λύπες και στεναχώριες, αλλά και πολύ μεγάλες χαρές. Και έτσι και από εδώ θα βγείτε νικητής. Να είστε καλά. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Μόνο. Ο Θεός με βοήθησε. Το είπατε μόνο σας. Παραλίγο δεν θα υπήρχε. Μισό λεπτό να καθυστερούσα, γιατί γύριζα μέσα στο φλεγόμενο σπίτι. Θα είχατε γίνει παρανάλαμα. Δεν μπορούσα να βρω τα κλειδιά να βγω έξω. Και ξαφνικά βρέθηκα με τα κλειδιά στο χέρι. Τα κρατούσατε και δεν το είχατε καταλάβει. Από την αγωνία. Πιστεύετε στα θαύματα εσείς? Εγώ πιστεύω. Βρέθηκαν στα χέρια σας. Όπως έξω από τη γειτονιά φωνάζαν ο κόσμος, βγες έξω, βγες έξω. Πώς να βγω έξω? Το σπίτι είχε λαμπαδιάσει όλο. Γιατί βάλαν φωτιά μέσα στο σπίτι, βάλαν φωτιά και απ' έξω από το σπίτι. Τρία άτομα ήταν, τα είδα μπροστά μου. Ήρθαμε φάτσα με φάτσα. Και αν δεν καταστρεφόταν το σπίτι, επειδή είχα βάλει κάμερα, είχα βάλει αυτά, τους είχα. Αλλά καταστραφήκαν τα μηχανήματα μέσα που δεν μπορούσα να έχω την εικόνα. Δυστυχώς. Σας στεναχώρασα τώρα, αλλά δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο αυτό. Δυστυχώς. Θα πω αυτό που ξαναείπα, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η περιπέτειά του είναι γνωστή ήδη. Αυτό δεν μπορεί ουδής να το αμφισβητήσει. Έχει περιγραφεί από τον ίδιο και στον εισαγγελέα και στην αστυνομία, στους αρμόδιους εκεί ανακριτικούς υπαλλήλους. Πιστεύουμε ότι και από αυτή την περιπέτεια θα βγει ακόμη πιο δυνατός ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος και θα αναθεωρήσει και την απόφασή του να πάει πια να μείνει στην Αθήνα και να έρχεται μόνο μια φορά το χρόνο στη γενέτειρά του. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα γερός δυνατός. Εσείς να είστε καλά. Και καλά ξεμπερδέματα, και είμαι σίγουρη ότι το συντομότερο δυνατό θα μπορέσετε να βγείτε και από αυτή την περιπέτεια νικητής, κύριε Σταυρόπουλε. Τη χρειάζομαι την ευχή σας. Πάντοτε οι ευχές είναι ευπρόσδεκτες, νομίζω, και ειδικά όταν δίνονται από καρδιάς. Να είστε καλά και σε όλους τους φίλους που με παίρνουν τηλέφωνο και μου δίνουν δύναμη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σας πήγαμε αρκετά χρόνια πίσω. Μας ταξίδεψε στις διαδρομές του, 36 χρόνια πορεία. Στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, στα μπουζούκια μιας εποχής δοξασμένης πραγματικά. Εκείνη την εποχή ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος. Εντάξει, κλείσαμε κάπως στενάχωρα. Είναι γνωστή όμως η περιπέτεια που περνάει. Στα χέρια πια της δικαιοσύνης και βεβαίως ο ίδιος με το ένα πόδι εδώ και με το ένα πόδι στην Αθήνα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό και να σας έχουμε πια κοντά μας. Και σιγά σιγά να ξαναγίνει το σπίτι. Ας μην τις έχει όλες τις αναμνήσεις. Όποτε με χρειαστείτε και στην Αθήνα να είμαι, θα έρθω να σας δώσω καλημέρα. Να σας πω καλημέρα. Είστε πάντα γερός και δυνατός. Και εσείς. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε μαζί με τον Γιώργο τον Σταυρόπουλο.